Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, γιατί δεν ξέρω ποια ώρα ακριβώς από την ψηφιακή μας πλατφόρμα μας παρακολουθείτε. Είμαι ο Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, μέσα από τη διχτυακή μας πλατφόρμα pcmvideo.webtv.gr, εδώ στην κουζίνα που έχουμε καθιερώσει τα γυρίσματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, αλλά και αρτοποιίας. Όπως έχετε καταλάβει, το τελευταίο καιρό ανεβάζουμε συνταγές επαγγελματικές αρτοποιίας. Δεν το κάνουμε αυτό γιατί έτσι μας ήρθε ξαφνικά, ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε να ανεβάσουμε και να βάλουμε περισσότερο υλικό στη σελίδα μας και στο κανάλι μας. Ήτανε συνταγές οι οποίες τις ξέρω αρκετά χρόνια, γιατί εγώ πάω για ένσημα τώρα. Δεν κάνω καριέρα, την καριέρα μου την έκανα πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, μαζί με μένα εδώ δεν θα κρύβουμε κανένα μυστικό, θα σας τα πούμε όλα, θα σας τα δείξουμε όλα και έχουμε φέρει τις συνταγές τις επαγγελματικές του φούρνου και του αρτοποιείου. Έχω κάτσει κάτω με χαρτί και μολύβι και κομπιουτεράκι και έχω φέρει τη συνταγή, αυτή που κάνουμε εμείς στους φούρνους, να γίνει στα πρότυπα της οικιακής κουζίνας και οι ποσότητες και τα νερά και τα αλάτια και οι τεχνικές όλα. Είναι δοκιμασμένες συνταγές, τις κάνουμε για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, για διάφορους άλλους ανθρώπους, τις δίνουμε και σε μαγαζιά. Είναι δοκιμασμένες συνταγές και δεν είναι κουτουρού, γιατί ακούω στο ίντερνετ και βλέπω πάρα πολλά πράγματα, όχι για να αντιγράψω, γιατί πολλοί αντιγράφουν πράγματα. Εγώ βλέπω τις συνταγές για να δω αν βγαίνουν και αν αυτά που λένε πράγματι είναι αλήθεια, γιατί μερικές φορές αυτά που λένε κάποιοι και βαφτίζονται αρτοποιοί ή τέλος πάντων κάνε κάτι σαν ερασιτέχνης, αλλά να ξέρεις. Όχι να βγάζεις μία συνταγή και να παίρνει ο άλλος τα υλικά, να τα κάνει και να μην βγαίνει και να τα πετάει, είναι κρίμα. Έτσι, κάποιοι βαφτίζουν συνταγές και λένε μέσα, ας πούμε, στα 600 γραμμάρια είδα σε μία, δεν θα πω όνομα, γιατί δεν θέλω να εκθέσω, δεν είναι ο σκοπός μου να εκθέσω κάποιον, αλλά να καταρτήσω σωστά τους ανθρώπους. Όταν δεν ξέρεις κάτι, ρώτα ρε φίλε, αλλά όχι στα 600 γραμμάρια αλεύρι να ρίχνεις 4 φακελάκια μαγιά ή μάρτον. Θα ξεχάσω αυτά που ξέρω, θα μου παίζουν τα μαλλιά. Αρχές αρτοποιίας. Εμείς στο φούρνο φτιάχνουμε, ας πούμε, ρίχνουμε 4 κιλά αλεύρι και χρησιμοποιούμε 20 γραμμάρια μαγιά μόνο. Και εσύ βάζεις στα 630 γραμμάρια μαγιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω, δεν είναι το θέμα μου να εκθέσω κάποιον, αλλά όταν κάνεις κάτι, κάνε το σωστά. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας δίνουμε επιστημονικές συνταγές, ελεγμένες, έτσι δεν θα είναι κουτουρού, θα σας βγαίνουν τα πάντα. Μπείτε στην ιστοσελίδα μου και δείτε απλά πράγματα χειροπιαστά. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. Σήμερα θα κάνουμε επαγγελματική συνταγή φούρνου, τη γνωστή σε όλους μαργαρίτα. Μπορείτε να το κάνετε με αλεύρι πολυτελείας. Εγώ έχω για καλύτερο αποτέλεσμα, θα σας έχω γράψει τα υλικά από κάτω, οπότε μην στεναχωριέστε, θα οδηγήσετε και στην ιστοσελίδα μου με φωτογραφίες και κείμενο. Έχω χρησιμοποιήσει δύο άλευρα. Μήλι Αγίου Γεωργίου, σκληρό σιτάρι από μαλακά άλευρα, το νούμερο 1 μπλε συσκευασία. Έχω βάλει το μισό αλεύρι από αυτό και το άλλο αλεύρι ζαχαροπλαστικής αλαντίνη. Είναι τέλειος συνδυασμός και θα σας κάνει ένα φοβερό αποτέλεσμα. Αρχίζουμε, πάμε! Αυτό που έχω πει σε πολλά βίντεό μου και το λέω ξανά, θα γίνω κουραστικός, η σειρά που σας δίνω τα υλικά έχουν σημασία. Λοιπόν, έχω δύο μείγματα. Εδώ έχω βάλει τα άλευρά μου, έτσι, και έχω ρίξει το αλάτι μέσα. Με μια κουτάλα με το κάτω μέρος ανακατεύω πολύ καλά να ανακατευτούν τα άλευρα και να πάει το αλάτι παντού. Εντάξει, το αφήνω στην άκρη. Εδώ έχουμε ένα ταψάκι το οποίο είναι 26 cm. Έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί. Θα σας πούμε, εδώ πάνω θα βάλουμε τα ζυμαράκια που θα γίνει μαργαρίτα. Ας το αφήσουμε, τώρα θα το πούμε μετά. Κοντινό πλάνο λοιπόν εδώ, στο μικρό μπολάκι. Πάμε, ρίχνουμε το νεράκι σε θερμοκρασία δωματίου. Αν θέλετε να είναι ζεστό, 30-40 βαθμούς, όχι παραπάνω.
Καλό είναι να είναι ζεστό. Εγώ τώρα λόγω χρόνου δεν το κάνω. Θερμοκρασία δωματίου. Ρίχνω το νεράκι μου. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Μετά το νερό, ρίχνω τη ζάχαρη, η καλύτερη φίλη της μαγιάς. Και συνεχίζω αμέσως με τη μαγιά. Παίρνω το σύρμα μου και ομογενοποιώ τα προϊόντα μου που έχω ρίξει μέσα. Να σας πω ότι υπάρχει στο εμπόριο έτοιμη μαγιά ενεργοποιημένη, την οποία μπορείτε να ρίξετε κατευθείαν μέσα στο αλεύρι με το αλάτι. Αλλά επειδή αυτό είναι καινούριο παρασκεύασμα, δεν μου αρέσει εμένα, εγώ είμαι κλασικός τύπος. Αφού κάνουμε καλή ομογενοποίηση, αφήνουμε αν έχουμε χρόνο για 5 λεπτά να φουσκώσει. Αφού έχουν περάσει τα 5 λεπτά, έχει αρχίσει εδώ και βγάζει αφρούς και φουσκώνει. Βάζουμε στην άκρη εδώ, μεταφέρουμε εδώ το άλλο μπολ και δημιουργούμε εδώ πέρα μία λακκουβίτσα. Εντάξει. Παίρνουμε τώρα όλο το μείγμα το υγρό και το ρίχνουμε μέσα. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε και το ελαιόλαδο. Το αλάτι δεν το έχουμε ρίξει ακόμα, σε λίγο, έτσι δεν κάνει τώρα. Και τώρα παίρνουμε και κάνουμε κυκλικές κινήσεις να ενυδατωθεί πλήρως το αλεύρι. Μόλις δούμε ότι αρχίζει και δυσκολεύουν τα πράγματα σε πίεση, δηλαδή δεν μπορώ άλλο με την κουτάλα να κάνω εδώ κάποια πράγματα, έτσι, βάζω χέρι. Αρχίζω και ζυμώνω με το χέρι μου. Έχω πλύνει πάρα πολύ καλά τα χέρια μου. Λοιπόν, και τώρα που έχει λίγο ομογενοποιηθεί το πράγμα εδώ μέσα, είναι κατάλληλη στιγμή να ρίξω το αλάτι μου. Αλάτι Ιμαλαΐων βάζω εγώ, το οποίο του ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Θέλω να προσέξετε το νερό να είναι ή φίλτρου που έχω και εγώ ή λουτρακίου ή εμφιαλωμένο. Γιατί το νερό της βρύσης έχει μέσα χλώριο και μπορεί καμιά φορά να μας χαλάσει τη συνταγή. Αρχίζουμε λοιπόν και πάμε έτσι με κυκλικές κινήσεις, γυρνάμε τον μπολ με το ένα χέρι και με το άλλο ζυμώνουμε. Βλέπετε πως το κάνω. Το ένα βοηθάει το άλλο. Θέλω να σας πω ότι επειδή δεν ξέρω τι άλευρο μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει και επειδή δεν ξέρω τι εποχή ζυμώνεται, αν είναι καλοκαίρι, αν είναι χειμώνας, με την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχει ο καθένας, θέλω να σας πω κάτι για το ζυμάρι. Αν δείτε ότι είναι πολύ ξερό το ζυμάρι, σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο νεράκι, θα βάλετε. Αν δείτε όμως ότι το ζυμάρι είναι πολύ υδαρές, δηλαδή σας κολλάει πολύ στα χέρια και έχει πολύ υγρασία, αντίθετα θα ρίξετε λίγο αλευράκι. Όμως τώρα εγώ, επειδή σας έχω δώσει, έχω κάτσει με μολύβι και χαρτί και σας έχω κάνει αποκλειστικά τη συνταγή για να μην παιδεύεστε, δεν θα χρειαστείτε να κάνετε τίποτα. Εδώ έχει σχηματιστεί ένα πάρα πολύ ωραίο ζυμαράκι, έτσι, και τώρα με το πλάσιμο που θα του κάνω συνεχές εδώ, έτσι, δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο. Θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, εγώ βλέπω
ότι το ζυμαράκι μου θέλει λίγο υγρασία. Αντί να ρίξω νερό, θα ρίξω λίγο σπορέλαιο. Πολύ λίγο. Επιπλέον δηλαδή. Και αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ στο ζύμωμα. Εάν χρειαστεί, εσείς θα ρίξετε. Έτσι, μπορεί σε εσάς να μην χρειαστεί. Εμείς τώρα εδώ έχουμε τα φώτα και όσο να είναι, η θερμοκρασία είναι λίγο αυξημένη. Οπότε είχε μια μικρή ζήτηση για υγρασία. Ρίχνω λίγο λάδι εδώ κάτω. Για ποιο λόγο το βάζω αυτό? Για να μπορώ να ζυμώσω, γιατί θα βγάλω τη ζύμη μου εδώ τώρα. Λοιπόν, θα ζυμώσω όχι για πάρα πολύ, έτσι για 5 λεπτάκια. Μην φανταστείτε πολύ. Παίρνω όλα ό,τι έχει σχηματιστεί εδώ και αρχίζω και δουλεύω τη ζύμη μου. Όσο τη δουλεύετε, τόσο πιο ωραίο σχήμα θα παίρνει και δεν θα κολλάει στα χέρια. Βλέπετε. Λοιπόν, για κανένα πεντάλεπτο θα τη δουλέψουμε. Λοιπόν, κάνω μία μπάλα εδώ, ρίχνω λίγο ελαιόλαδο εδώ, εκεί που ζύμωσα, λίγο. Εδώ, βάζω και από πάνω, γιατί πρέπει να έχει υγρασία η ζύμη, πάντα. Εντάξει. Τη βάζω μέσα εδώ και τώρα εδώ θα τη σκεπάσω και θα την αφήσω σίγουρα για μία ώρα να διπλασιάσει τον όγκο της. Αν έχετε χρόνο και μπορείτε να την αφήσετε και 2 ώρες, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ας το αφήσουμε να γίνει και τα λέμε όταν περάσει ο χρόνος. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τη συνταγή μας, έχουμε βάλει το ζυμάρι μας, το έχουμε σκεπάσει μέσα στο φούρνο, χωρίς θερμοκρασία, το έχουμε σκεπάσει καλά, και πάμε να το βγάλουμε, έτσι, βασικά όπως σας είπα, όσο περισσότερο το ξεκουράσετε τόσο καλύτερα, επειδή όμως εμείς βιαζόμαστε για να κάνουμε το βίντεο, το έχουμε αφήσει μόνο 40 λεπτά. Εσείς θα το αφήσετε μία ώρα, μία μισή και 2 αν μπορείτε, αν έχετε αυτή την πολυτέλεια να το κάνετε. Το έχουμε σκεπάσει εδώ. Έχει φουσκώσει ελαφρώς, όχι πάρα πολύ γιατί είναι μικρή η ώρα, είναι λίγη η ώρα δηλαδή. Και αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω πολύ λίγο σπορέλαιο εδώ που θα δουλέψω, για να μπορέσω να δουλεύει καλύτερα το ζυμάρι, και με αυτό το χέρι έτσι πιάνω και ρίχνω τη ζύμη εδώ. Έτσι, και τη δουλεύω λίγο ξανά. Λοιπόν, τώρα κάνουμε το ζυμάρι ένα μπαστούνι. Γιατί το κάνουμε ένα μπαστούνι? Για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Πριν το κόψουμε όμως, θέλω λίγο να το πλάσουμε πάλι. Έτσι, αφού το ζυμώσουμε λοιπόν, το κάνουμε, για σας που δεν έχετε ζυγαριά, το κάνουμε έτσι ένα ρολό, έτσι, και θέλουμε να το κόψουμε
σε 7 ίσα μέρη. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω σιγαριά εδώ, το βάζω πάνω να δω πόσο είναι. Λοιπόν, είναι 717 γραμμάρια. 700 πείτε στρογγυλά. 7 είναι τα μπαλάκια. Από 100 γραμμάρια το καθένα. Εντάξει. Το μεσαίο θα είναι πιο μεγάλο λίγο. Και πάμε λοιπόν εδώ και κόβουμε με το μαχαίρι. Ζυγίζουμε. 66. Έτσι. Θέλει κι άλλο. Πόσο είναι. Αφαιρούμε. Εγώ αφαιρώ γιατί θέλω να είναι ακριβώς 100. 100. Ένα μπαλάκι. Στην άκρη. Πάμε για το επόμενο. Όπως βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει τα μπαλάκια μας. 7 μπαλάκια. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε τη ζύμη, εδώ κοντινό, και την κλείνουμε, να το δείτε, έτσι, τη γυρνάμε έτσι και την κλείνουμε, να μην έχει, δηλαδή, κάτω ραφές, την κλείνουμε τελείως, έτσι εδώ, και γυρνάμε με το χέρι και κάνουμε αυτό. Γυρνάμε τη ζύμη προς τα μέσα. Έτσι. Όσο μπορούμε προς τα μέσα. Και μόλις τη γυρίσουμε και είναι έτοιμη και δούμε ότι εδώ πίσω έχουν κλείσει οι ραφές. Έτσι. Εδώ έχουν κλείσει οι ραφές, το γυρίζουμε και πάμε εδώ που έχουμε λάδι. Με το χέρι δεν το πιέζουμε και το κάνουμε ένα μπαλάκι. Βλέπετε πως κάνω το χέρι μου. Το ακουμπάω. Το ακουμπάω, βλέπετε. Και κάνω ένα μπαλάκι. Έτσι. Κοιτάξτε τι ωραίο μπαλάκι έχει γίνει. Έτσι και εδώ λίγο πίσω κλείνουμε με το χέρι. Αν έχει κάποιες υποδοχές που έχουν ανοίξει. Έτσι, να το. Και έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο μπαλάκι. Το βλέπετε. Συνεχίζουμε. Και μόλις δούμε ότι σχηματιστεί πάρα πολύ καλά. Έτσι. Κλείνουμε πίσω τις ραφές όσο μπορούμε. Και πάμε εδώ. Και βάζουμε στη μέση το πρώτο. Με την ίδια τακτική φτιάχνουμε όλα τα υπόλοιπα. Το ξαναλέω. Ζυμώνουμε λίγο. Έτσι, εδώ. Εγώ σας είπα τα μέτρησα γιατί θέλω τα μπαλάκια μου να είναι η ίδια χωρητικότητα. Κλείνουμε εδώ, γυρνάμε και κάνουμε αυτό. Να. Γυρνάμε πίσω, κλείνουμε προσεκτικά τις ραφές και γυρνάμε και κάνουμε πάλι ένα μπαλάκι. Και βάζουμε με λίγο κενό, θα σας τα δείξω μετά, με λίγο κενό τα 6. Για να μην καθυστερούμε, τα φτιάχνω εγώ, θα τα δείτε σε γρήγορο ρυθμό και τα λέμε σε λίγο.
Λοιπόν, κοντινό πλάνο, έχουμε αφήσει απόσταση, έχουμε βάλει 6 μπαλάκια γύρω γύρω, ένα στη μέση. Να το δει και εδώ η κάμερα. Εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε. Όπως είναι εδώ τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, και τα έχουμε αφήσει σε μια απόσταση ασφαλείας, γιατί θα φουσκώσουν και θα, και όταν ψηθούν αυτά θα φουσκώσουν, έτσι. Δεν είναι ότι δεν θα φουσκώσουν. Λοιπόν, σε μια απόσταση ασφαλείας εδώ, συγκεκριμένη, θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε για μία ώρα με 40 λεπτά. Όσο περισσότερο τα αφήσετε, τόσο καλύτερα. Το ταψάκι είναι 26 cm, ανοξείδωτο στρογγυλό. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Έχουμε βάλει μέσα τα ψωμάκια να φουσκώσουν καλά, να περάσει μία ώρα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η συνταγή που την κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες αρτοποιοί στα αρτοποιία, κάνουμε για μεγάλες ποσότητες, έτσι. Μπορεί να φτιάξουμε και 10 μαργαρίτες, αναλόγως την κίνηση που έχει ο φούρνος. Έτσι λοιπόν εγώ προσάρμοσα τη συνταγή στα πρότυπα της οικιακής μας κουζίνας για ιδιώτες. Γιατί εδώ δεν έχουμε ούτε φούρνο όπως έχουμε επαγγελματικό στα αρτοποιεία, στα οποία πατάς και βγαίνει ο ατμός, πατάς και βγαίνει η υγρασία. Έχουμε τη στόφα στην οποία κάνουμε την ορίμανση για συγκεκριμένη ώρα με συγκεκριμένους βαθμούς υγρασίας. Έτσι εδώ έχουμε μια απλή κουζίνα. Γι' αυτό λοιπόν έχω τροποποιήσει τη συνταγή ανάλογα του βαθμού αλατιού, ζάχαρης και υγρασίας. Θα το φέρω στα κανονικά πρότυπα για να μπορεί ο καθένας να το κάνει εδώ στην οικιακή κουζίνα. Έτσι, άλλα τα μηχανήματα εκεί, άλλα τα ψιά έχουμε. Εκεί υπάρχουν ειδικά τα ψιά για μαργαρίτες. Γι' αυτό εδώ φτιάξαμε με αντικολλητικό χαρτί για να μπορεί ο καθένας να το δει πολύ εύκολα και να το φτιάξει. Λοιπόν, τώρα... νομίζω θα το βγάλω, γιατί θα περάσει και λίγος χρόνος που θα είναι μέχρι να ανοίξω το φούρνο. Βάζω το φούρνο μου στους 190 αντίσταση, πάνω κάτω να το προθερμάνω. Και εδώ έχουμε σκεπάσει, έχουν διπλασιάσει τον όγκο, τα βλέπετε, έχουν κολλήσει και θα κολλήσουν κι άλλο. Έτσι, να τα δείτε και εδώ. Βλέπετε που έχουν κολλήσει. Λοιπόν. Περιμένουμε κανένα 20 λεπτό εκεί, ένα τεταρτάκι, μέχρι να σβήσει η ενδυτική λιγνία, για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε. Ο φούρνος προθερμαίνεται. Μέχρι να προθερμανθεί θα σας πω κάποιο μυστικό. Τώρα, εδώ τα έχω σκεπασμένα για να φουσκώσουν ακόμα περισσότερο. Θα τα περάσουμε από πάνω με ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής, το βλέπετε εδώ, σιλικονούχο, και όχι πινέλο με τρίχες, γιατί αφήνει τρίχες πάνω και χαλάει το ζυμάρι. Λοιπόν, εάν δεν έχετε πινέλο, θα σας δείξω ένα πιο επαγγελματικό τρόπο που έχω εγώ. Έχω πάρει ένα ψεκαστήρι, έχω βάλει μέσα νερό με ζάχαρη, αυτό που κάνουμε στις λαγάνες, τις απόκριες που τις καταβρέχουμε για να πάει να κολλήσει πάνω το σουσάμι. Αντί λοιπόν να πάρω αυτό εδώ που μπορεί να μου χαλάσει τη ζύμη και να με παιδεύει να κάνω συνέχεια έτσι, παίρνω ένα καταβρεχτήρι, ψεκαστικό το οποίο έχει μέσα ζάχαρη και νερό, και θα ψεκάσω όλη την επιφάνεια της μαργαρίτας πάρα πολύ καλά, για δύο λόγους. Για να πιάσει το σουσάμι που θα βάλω πάνω, αλλά και να έχει υγρασία κατά το ψήσιμο. Είναι δύο οι τεχνικές. Για να πιάσει λοιπόν το σουσάμι και να έχουμε μπόλικη υγρασία. Πάρτε στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει άδειο,
ψεκαστικό, το οποίο ψεκάζουμε σουτ παντού και δεν παιδευόμαστε με το πινελάκι. Εντάξει, σας έδειξα κάτι πολύ καλό, το οποίο μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Επίσης, εάν δεν θέλετε να τα περάσετε με νερό και ζάχαρη, δεν προτείνω να βάλετε κρόκο, γιατί αλλάζει το χρώμα, σκουραίνει πολύ. Μπορείτε να σπάσετε από ένα αυγό το ασπράδι, να ρίξετε λίγο αλατάκι μέσα και να τα περάσετε με το πινέλο, με το ασπράδι. Επίσης, μπορείτε να τα περάσετε και με γάλα. Ό,τι θέλετε εσείς, εγώ θα σας τα έχω γράψει κάτω. Είτε με γάλα, είτε με ασπράδι και λίγο αλάτι, είτε με ζαχαρόνερο. Εγώ θα βάλω ζαχαρόνερο, διότι μου αρέσει καλύτερα. Όσον αφορά το ψήσιμο, ψήνουμε στους 180-190 βαθμούς, γιατί λέω αυτό, ανάλογος στην κουζίνα του καθενός. Για 40 περίπου λεπτά, θα το δείτε, μέχρι να πάρει ένα χρυσαφένιο ωραίο χρώμα. Εγώ εδώ έχω χρησιμοποιήσει δύο άλευρα. Το μήλι Αγίου Γεωργίου, που είναι φοβερό από μαλακά άλευρα, και το αλεύρι Αλαντίνι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλά άλευρα αυτά και θα μας δώσουν ένα φοβερό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να είναι τελείως μαλακό σαν τζουρέκι. Δεν μ' αρέσει να είναι σαν τζουρέκι. Θέλω να είναι λίγο πιο σκληρό, μαλακό μεν, για να μπορώ να το κόψω και να βάλω μέσα το τυρί μου, το σαλάμι μου, την ντομάτα μου, να τα κάνω σαν χάμπουργκερ. Να μην είναι τελείως σαν τσουρεκένιο, έτσι αλλιώς τρώω τσουρέκι. Γιατί έχω δει μερικές συνταγές που φαίνονται σαν τσουρέκια. Να είναι λίγο ψωμάκια ανθρώπινα, έτσι. Λοιπόν, έχει περάσει ο χρόνος τώρα. Τα ξεσκεπάζω. Θα φουσκώσουν και με το ψήσιμο, οπότε μη σας προβληματίζει. Λοιπόν, έχουμε και κοντινό εδώ, παίρνω το ψεκαστήρι μου, το ανοίγω, το κουνάω λίγο για να πάει ζάχαρη παντού και αρχίζω και ψεκάζω παντού τα ψωμάκια, σαν τα πλάγια. Αρκετό νεράκι, έτσι μην το φοβάστε. Αυτό. Παίρνω σουσάμι και ρίχνω σε όλη την επιφάνεια. Από πάνω σε όλη την επιφάνεια, έτσι. Μπόλικο, μην το φοβάστε, το σουσάμι κάνει καλό. Είμαστε πανέτοιμοι. Σταυρώνουμε, όπως κάνανε οι παλιοί, φουρναρέοι, έτσι. Είμαστε έτοιμοι από θερμοκρασία και παίρνουμε να φουρνίσουμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Είμαστε στο χώρο εδώ στο εργαστήριό μου, που έχω απλωμένα όλα τα εργαλεία μου και δεν τα στείνω καλά για να σας δείξω ότι έχω εργαλεία, απλά γιατί κάνω τις δοκιμές μου και έχω τα πράγματά μου εδώ και ό,τι θέλω τραβάω, πιάνω το μίξερ μου, τα πυρούνια μου, το φούρνο μου. Λοιπόν, να πω κάτι για το φούρνο. Θα γίνω κουραστικός, γιατί εδώ κάνουμε και ένα επαγγελματικό μάθημα. Όποιος βαριέται μπορεί να φύγει. Έτσι, αυτός που θέλει να μάθει θα μείνει. Λοιπόν, προσέξτε.
αυτά τα ψωμάκια, επειδή μέσα έχουν αλεύρι ζαχαροπλαστικής και λίγο σκληρό αλεύρι, όπως είπαμε, για να κόβονται και να είναι όμορφα, να μην είναι τελείως μαλακά όπως το τσουρέκι, θα χρειαστεί, εσείς που δεν ξέρετε, να ψήσουμε στην πρώτη σκάρα του φούρνου από κάτω προς τα πάνω, έτσι, και θα ψήσουμε από τους 180 ως τους 200 βαθμούς. Γιατί λέω αυτό το σημείο από 180 στους 200, γιατί δεν ξέρω τι φούρνο έχετε, οπότε από το 180 μέχρι το 200 βάζουμε μια ενδιάμεση κατάσταση που ψήνω εγώ. Ψήνω στους 190, οπότε είμαστε στη μέση και είμαστε καλυμμένοι. Σίγουρα το ψωμάκι θέλει 30 λεπτά. Στα 30 λεπτά λοιπόν με το μάτι σας, γιατί κόβει το μάτι σας, αν έχει πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα, έτσι, θα το δείτε. Θα το αφήσετε άλλα 5 λεπτάκια και θα το κλείσετε και είναι έτοιμο το ψωμάκι. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αν όμως δεν είναι έτοιμο, μπορεί να το αφήσετε και 10 λεπτά παραπάνω. Γι' αυτό λέω από 30 ως 40 λεπτά. Έτσι. Λοιπόν, να προσέξετε αυτά τα πράγματα. Στο μισάωρο, κοιτάμε κάτω. Εγώ βλέπω ότι έχει πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε δεν ξέρω, θα το αφήσω 5 λεπτάκια και το έβγαλα. Είναι έτοιμο. Είναι σούπερ, έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, φοράμε τα γαντάκια μας. Εδώ κάτι φτιάχνουν έξω και θα ακούτε παπαπούπα σκάβουνε. Οπτικές ίνες, εμείς έχουμε, αλλά άλλοι δεν έχουν. Λοιπόν, το λέω για αυτούς που νομίζουν ότι ακούνε, ότι είναι από τις κάμερες. Δεν είναι, είναι απ' έξω. Λοιπόν, προσεκτικά γιατί καίει πολύ ο φούρνος, ανοίγουμε να μην μας έρθει μπόχα, το έχω ξαναπεί, κάνει κακό στα μάτια. Αφήνουμε λίγο, έχω κλείσει εγώ το μάτι, τραβάμε λίγο τη σκάρα, βάζουμε πάνω εδώ, έτσι, κλείνουμε εντελώς το φούρνο. Και τώρα, επειδή καίει, θα σας το δείξω λίγο εδώ στην κοντινή κάμερα. Δείτε τι ωραία έχουν ψηθεί. Και λίγο εδώ. Δείτε τα. Βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Προσεκτικά, έχω βάλει από κάτω πατ για να πατάει. Έτσι κόβω εδώ το χαρτάκι αυτό, γιατί δεν το χρειάζομαι. Λοιπόν, θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει λίγο. Πρέπει να κρυώσει, δεν μπορώ να το κόψω έτσι. Να το δείτε, το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, αλλά πρέπει να κρυώσει πραγματικά. Ας το αφήσουμε να κρυώσει και τα λέμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αφήσει λίγο να κρυώσει, κανονικά πρέπει να κρυώσει πάρα πολύ, τώρα όμως για τη συντομία του βίντεο, δείτε το και κοντινό πλάνο, έτσι, θα πάρω ένα ψωμάκι, έχουμε γεμίσει εδώ από, δείτε το κοντινό πλάνο, δείτε το και πως είναι πίσω, να σας το δείξω και εδώ, το βλέπετε. Δείτε πόσο καλά έχει ψηθεί πίσω. Λοιπόν, και δείτε εδώ τώρα
πώς το πιέζω. Είναι ζεστό. Βγάζει ατμό. Δεν ξέρω αν το βλέπει η κάμερα. Δείτε εδώ μέσα πόσο καλά έχει ψηθεί. Βγάζει ατμό πραγματικά. Τώρα, εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνω έτσι, αλλά το κάνω για να το δείτε. Λοιπόν, αυτά είναι τα τέλεια ψωμάκια. Και χωρίς τίποτα. Τρώγονται έτσι. Πάπο τέλεια. Και ναι. Λοιπόν, τα κάναμε χάλια εδώ, μαζέψουμε. Είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολιτσόπουλος. Μπείτε στο κανάλι μου, μπείτε και στην ιστοσελίδα μου, στο blog μου, να δείτε αυτή την επαγγελματική συνταγή επιστημονικά γραμμένη που βγαίνει 100% αν ακολουθήσετε όλα αυτά που σας έχω πει. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και στο κανάλι και στην ιστοσελίδα μαγειρικής και στο Facebook. Είναι πραγματικό υπέροχο, πάρα πολύ μαλακό. Θα το ευχαριστηθείτε και για εσάς και για τα παιδιά σας και για ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ πάνω τώρα μπαίνει οτιδήποτε. Έρχονται κι άλλες συνταγές αρτοπίας επαγγελματικές. Μείνετε εδώ και δεν θα χάσετε. Σας χαιρετώ. Αλέξιος. Λοιπόν, επειδή δεν κρατιέμαι, δεν μπορώ να το φάω μόνο του, βάζω πάνω γαλοπούλα. Τα λέμε, παιδιά!